να τον κάνουμε. Χωρίς να λέμε κάτι πολύ, πολύ παραπάνω, πρέπει να καθίσουμε πολλές πολλές μέρες εδώ για να πούμε, να αναλύσουμε το καθένα από αυτά. Είναι αλήθεια αυτό. Να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ και εγώ. Αυτά τα δέντρα δεν πολεμούνται με λιγότερο ουρανό. Επιστροφή, επιστροφή στην εκπομπή. Κοντά μας έχουμε τον Δημήτρη Σωματζή. Δημήτρη, καλημέρα. Ακουγόμαστε κανονικά ή έχουμε σαμποτάζ? Η Άννα της Βιωτίας. Ξενυχτούν για να ακούσουν ωράδιο Θήβα, Γιώργο, και στην άλλη άκρη του πλανήτη Γη. Διότι εκεί δεν είναι πρωί τώρα. Τι πάμε βλέπεις, Δημήτρη, να πάμε στα δικά μας, να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τη Θήβα ή να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, που αύριο όλοι οι Ολυμπιακοί και όλη η Ελλάδα θα έχει στα πορτοφόλια τους πολλά λεφτά μέσα. Δεν το γνωρίζω το θέμα, απλά ξέρω ότι για τον ΑΟ η Θήβα τις επόμενες δύο εβδομάδες κρίνονται τα πάντα σχετικά με το μέλλον του. Τι βλέπεις με, το... Κάναμε με την ομάδα? Στραβοπάτημα. Χάσαμε 3 βαθμούς μέσα στη Θήβα. Ευτυχώς όμως που έγινε νωρίς το στραβοπάτημα, διότι η διαδικασία των αγώνων μπαράζ έχει 6 αγώνες, ενώ την πρώτη αγωνιστική στην Χαλκίδα, αν και με 10 ποδοσφαιριστές, πήραμε το θετικό αποτέλεσμα, το 1-1. Δυστυχώς, Γιώργο, με 1.500 φιλάθλους την περασμένη Τετάρτη απεδείχθη ότι οι ποδοσφαιριστές μας ήταν αρκετά αγχωμένοι απέναντι στην ψυχωμένη Μαλεσίνα, που έπαιξε έξυπνα και πήρε τη μεγάλη νίκη. Βέβαια, υπολείπονται 4 αγώνες. Έχω υπολογίσει τα πάντα. Αν ο ΑΟ η Θήβα, Γιώργο, κερδίσει τους 4 αγώνες στη σειρά που μπορεί, είναι στη γάμα εθνική, τερματίζοντας πρώτος στην βαθμολογία παρά την ήττα από την Μαλεσίνα. Δηλαδή, θεού θέλοντος και παικτών επιτρέποντος ή διαιτητών επιτρέποντος? Θεού θέλοντος και παικτών παθιασμένων πια και όχι αγχωμένων. Ποδοσφαιριστών που ξέρω ότι με ακούνε αυτή την ώρα, που πρέπει να το πω σε εισαγωγικά, να δαγκώνουν λαμαρίνες μέσα στο τερέν, δηλαδή να παίξουν με υπέρμετρο πάθος, πάντα σε αθλητικά πλαίσια, διότι δεν είναι εποχή για να παίζουμε χαλαρά, ήρεμα, και να προσπαθούμε να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε με την Μαλεσίνα και την πατήσαμε. Πρέπει οι παίχτες από την έναρξη του αγώνα, αφού έχουν τις δυνατότητες, είναι ταμπλούχοι Βιωτίας, ήταν αίτητοι, πήρανε πρωτάθλημα, κύπελο, πήγαν στους 8 του κυπέλου Ερεστεγνών Ελλάδος με μια όμορφη πορεία, Γιώργο, να μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο από την έναρξη του αγώνα παθιασμένοι. Αν κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν, ας το πούν στον προπονητή, τον κύριο Πλατή, ότι εγώ αισθάνομαι αγχωμένος, άσε με στον πάγκο και βάλε με αργότερα αν χρειαστεί. Αυτό θέλω να πω, Γιώργο. Πάντως, εγώ θέλω να πω, Δημήτρη, και να επισημάνω το εξής, ότι αν φέτος δεν ανέβει η Θήβα, βλέπω την ομάδα να διαλύσει στο τέλος και πρέπει και ο πρόεδρος και όλοι οι παράγοντες και όλοι αυτοί που φωτογραφιζόντουσαν με τον ΑΟ Θήβα όταν είχε αυτά τα επιθυμητά αποτελέσματα, τις νίκες, να είναι δίπλα τους τώρα τις κρίσιμες στιγμές αυτές και όχι, Δημήτρη, να κάνουν ένα τραπέζι και όταν κάνουν να κάνουν ένα τραπέζι και να τρώνε και έληξε η υποχρέωσή τους. Δεν είναι, πρέπει να είναι δίπλα, πρέπει να είναι στο γήπεδο. Βεβαίως. Πρέπει να συμμετέχουν, αφού δεν μπορούν οι πολίτες να μεταβιβαστούν με λεωφορεία σαν ο ΑΟ η Θήβα, να μεταφέρονται ως εκδρομή για την απόλαυση της τάδε παραλίας. Το μόνο σίγουρο είναι, Γιώργο, ότι αν κερδίσουμε αύριο την ομάδα της Ευρυτανίας, που θεωρείται η πιο αδύναμη, αλλά έκλεψε βαθμό μέσα στη Μαλεσίνα την πρώτη αγωνιστική και ζόρισε την Χαλκίδα προχθές, την κέρδιζε έως και 5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα στην Ευρυτανία ο Αιώλος, κατάφερε να το γυρίσει η Χαλκίδα και να πάρει την νίκη με 1-2. Άρα αύριο ο ΑΟ η Θήβα, που είναι το φαβορί, εφόσον που θα κερδίσει, πιστεύω, διότι δεν πάει άλλο να χάσουμε και άλλους βαθμούς, στην ομάδα των Αιώλο της Ευρυτανίας, έρχεται η Τετάρτη με το Super Derby Θήβα Χαλκίδα. Γιώργο, πάνω από 2.000 θα είναι οι φίλαθλοι, διότι η Χαλκίδα μας προηγείται 3 βαθμούς, καταλαβαίνεις, θέλει να αρπάξει την ευκαιρία να βγει στη γάμα εθνική. Επί της ουσίας όμως, πιστεύω ότι αν κερδίσουμε και τη Χαλκίδα, που το εύχομαι, θα πάμε την Τετάρτη, θα πάμε, Γιώργο μου, την Κυριακή 24 Μαΐου στη Μαλεσίνα, φαντάζομαι εκεί θα βάλουν όχι 1-3 λεωφορεία η διοίκηση, διότι τα παίζει όλα για όλα ο ΑΟ η Θήβα, για την άνοδο.
Είχα πάρα πολλά τηλεφωνήματα, Δημήτρη, και δυσανασχετούσαν οι πολίτες, οι φιλαθλοί, γιατί ακρίβεινε το εισιτήριο από 8 πήγε 10 ευρώ. Ναι, ήταν 10 ευρώ. Και είναι αυτή την οικονομική κατάσταση που διανύουμε όλοι. Δεν μπορούμε, θέλουμε να πάμε. Μου είπαν, αλλά δεν μπορούμε με 10 ευρώ. Γιατί όταν πάρω εγώ και το παιδί μου, πρέπει να πληρώσω 20. Έχεις δίκιο. Είναι δύσκολες οι εποχές. Δεν γνωρίζω γιατί είχε 10 ευρώ. Δεν ξέρω. Η διοίκηση γνωρίζει. Αν θέλει, μπορεί να απαντήσει. Η εκπομπή σου είναι μέχρι και τις 12. Ξέρω ότι μας ακούνε. Αν επιθυμούν να σε απαντήσουν, διότι να σου το πω, Γιώργο, για μία ακόμη φορά, αν ασχολούμαι με τον ΑΟΗ Θήβα τώρα πια και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι για την ομάδα και μόνο, δεν ασχολούμαι για πρόσωπα, διότι έχω κουραστεί από πολλά φαινόμενα που μόνο αλγιεινή εντύπωση μου κάνουν από το παρελθόν. Κάτι άκουσα, δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, μεσολάβησες για να απολαύσουν ένα υπέροχο γεύμα οι ποδοσφαιριστές και τελικά δεν κλήθηκες, είναι αλήθεια? Όχι, δεν ξέρω εγώ τίποτα τέτοιο. Ποιος το είπε αυτό? Πρόσεξε, υπάρχουν και οι άσπονδοι φίλοι μου που διαχέουν τέτοιες πληροφορίες. Εγώ δεν μεσολάβησα για τίποτε. Απλά όπου μπορώ να πω μια καλή κουβέντα την λέω και δεν σου κρύβω. Στο φίλο μου τον Μπαρμπαγιάννη στο Μοσχοπόδι ήμουν πριν από μία εβδομάδα και του είπα, Χρήστο, κάνε ένα τραπέζι στον Ναό Θήβα. Μου λέει ναι. Και ενημέρωσα τον κύριο Πλατή και τον κύριο πρόεδρο, τον Θανάση τον Βιλιώτη, και τον κύριο Μπαρακάκο τον Ταμία, που ήταν δίπλα μου με την παρέα τους και έτρωγαν κέφτη στο όμορφο γραφικό Μοσχοπόδι. Αυτή την κίνηση την έκανα και είμαι περήφανος. Τώρα από εκεί και πέρα έγινε κάποιο τραπέζι, δεν με απασχολεί εμένα. Χάρηκαν, έγινε για την ομάδα που έγινε, για τα παιδιά. Εγώ είδα κάτι φωτογραφίες και μου είπαν ότι το τραπέζι αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε από τον Δημήτρη τον Σοβατζή. Λέω, είναι θετικό ότι ο Δημήτρης ασχολείται με τη Θήβα, την αγαπάει. Προσπαθώ μέσα και από τα λάθη μου να βοηθώ. Την αγαπάει. Εν πάση περιπτώσει, όλοι πρέπει να αγαπάμε την ομάδα. Ήταν το τραπέζι αυτό, είδες και άλλους επωνύμους, εγώ δεν γνωρίζω. Τώρα το μαθαίνω από σένα. Είδα μια φωτογραφία και εγώ, ξέρεις, έτσι, κοιτάζοντας τις εξελίξεις στα site, ακριβώς είδα τις φωτογραφίες αυτές. Είσαι έμπειρος δημοσιογράφος και βγάζεις πολλά συμπεράσματα, γιατί κακά τα ψέματα, μια φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις και σηματοδοτεί πολλά. Μην πούμε περισσότερα, Γιώργο, γιατί αυτή την ώρα τους θέλουμε όλους μονιασμένους δίπλα στον ΑΟΗ Θήβα και εμάς. Μα τα λέμε για να επισημάνουμε τα λάθη και να μαζευτούν όλοι μαζί, να γίνουμε μια γροθιά. Βεβαίως. Για να μπορέσουμε αυτό που ανηρευόμασταν, αυτό που μας στέρισαν στο παρελθόν, να γίνει πραγματικότητα. Γιατί βεβαίως δεν μπορώ να ξεχάσω όλα αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν, με τον Ακριβάκη, με τον Κατσιμπάρ να σκοτώνεται, ποιος θα είναι αυτός που θα πάει την ομάδα να παίξει, επικοφίνη, αημνίστου και όλα αυτά. Εδώ είναι, μιλάμε, πρέπει να γράψουμε βιβλία. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, Γιώργο μου. Απλά καλό είναι να βγει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η Θήβα θα δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτόν τον τόπο. Φάνηκαν οι 1500 και πλέον φιλαθλοί, βέβαια ήταν και από τα γύρω χωριά, ότι διψούν για τον ΑΟΗ Θήβα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Απεύχομαι, Γιώργο, το σενάριο που είπες, δηλαδή να μην βγούμε. Δεν ξέρω αν η διοίκηση έχει τη δύναμη, αλλά για την ιστορία θα σου πω, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χαλβατζής, ο δικηγόρος, ο οποίος, ο Κώστας ο Χαλβατζής, είναι αντιπρόεδρος στον ΑΟΗ Θήβα. Στα εγγένεια πρόσφατα δήλωσε ότι και να μην βγούμε φέτος, θα το παλέψουμε και του χρόνου και του αντίχρονου. Έχω και εγώ τις επιφυλάξεις μου, ποιοι έχουν τη δύναμη. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Να συνεχίσουν να βάζουν χρήματα και του χρόνου. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Φέτος έχει τη δυνατότητα, όταν μια ομάδα είναι αίτητη, όταν είμαστε η καλύτερη δεν ομάδα, μπορεί, τώρα δεν μπορεί να χάνει τα μπαράζ. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ούτε εγώ μπορώ, και εύχομαι να ξυπνήσουν. Να ξυπνήσουν όσο είναι νωρίς, διότι εγώ 2 ώρες πριν από τον αγώνα στη Μαλαισίνα βγήκα στον Παναγιώτη τον Πούλιο, αν γνωρίζεις, και είπα, θα κάνω και κριτική. Να προσέξει την άμυνα ο Ιθίβα που είχε προβλήματα στη Χαλκίδα. Η δε επίθεση είναι ανενεργή, δεν σκοράρει. Απόδειξη, Γιώργο, ότι μετά το τέλος του πρωταθλήματος και στο κύπελο που πήγαμε να αγωνιστούμε και στα Καμένα Βούρλα και στην Πύλο και στη Χαλκίδα για τα μπαράζ και με τη Μαλαισίνα, ένα γκολ πετυχαίνουμε σε κάθε αγώνα. Άσχημο αυτό το ρεκόρ, και ο προπονητής, ο Τάκης ο Πλατής, είμαι σίγουρος, έχει προβληματιστεί. Έπρεπε να βάζαμε 2 με 3 γκολ, αφού είμαστε καλή ομάδα, το λένε και οι αντίπαλοι. Ναι. Τι έχουμε πάθει, δεν ξέρω. Εύχομαι, Γιώργο, εύχομαι αύριο με το Καρπενήσι, με τον Έολο, γιατί ο κόσμος θα είναι πάλι στο γήπεδο, να κερδίσουν με ένα ευρύ σκορ, να δώσουν ενθουσιασμό, πιστεύω θα το πετύχουν. Για να έρθει η Χαλκίδα την άλλη Τετάρτη θα είναι ο αγώνας. Στο λέω για άλλη μια φορά, ό,τι και να κάνουν η Χαλκίδα, η Μαλαισίνα και ο Έολος, αν η Θήβα κερδίσει τα 4 παιχνίδια μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου, δηλαδή εντός 2 εβδομάδων, είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το θέμα είναι, θα μπορέσει να κάνει 4 νίκες? Εγώ πιστεύω μπορεί.
Για να δούμε, Δημήτρη. Έχεις κάνει τεράστια προσπάθεια με το ράδιο Θήβα και σε συγχαίρω με τις ζωντανές περιγραφές. Κάνεις έξοδα, πληρώνεις τηλέφωνα. Να τα πω εγώ γιατί εσύ δεν τα λες. Μπράβο στο ράδιο Θήβα που μπορεί, μας ακούνε και στο εξωτερικό. Έχεις το διαδίκτυο, πληρώνεις διαδίκτυο. Εύχομαι να τα ξέρουν αυτά οι φορείς του τόπου αλλά και οι εκπρόσωποι των ομάδων, τις θυσίες του Γιώργου Πέπα, των συνεργατών του και του ράδιο Θήβα. Γιώργο, πρέπει να τα λέμε αυτά. Διότι δεν το κάνει άλλο ραδιόφωνο. Είναι υποχρέωση των μέσων ενημέρωσης να προβάλλουν. Μόνο εσύ το κάνεις και το ράδιο Θήβα και οι συνεργάτες σου, Γιώργο μου. Αλήθειες λέω. Κάποιοι άλλοι σφυρίζουν κλέφτικα, πουλάνε τρόλα. Όπως στην πορεία θα έχουμε και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον κύριο Στάικο, να μιλήσουμε λίγο για κάποιες ρυθμίσεις. Πολύ μετά ωραία. Θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σταθά. Και στο τέλος θα αφήσουμε την έκπληξη, Δημήτρη. Σήμερα μιλάς. Για σήμερα μιλάω. Όλη η αλήθεια για το χτέλ Θήβας. Με χαρτιά, τελικά, με στοιχεία, τι άδειες έχουνε, πώς λειτουργούσανε, να ασκούνε κριτική, το δέχομαι. Εμείς έχουμε ασκήσει δρυμύτατη κριτική στη Δημοτική Αρχή και στον Δήμαρχο και στον κύριο Χατζησταμάτη, αλλά πρέπει να απονέμουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα. Γιώργο, η εκπομπή σου τσακίζει κόκαλα, λέει αλήθειες ευτυχώς που υπάρχει και ενημερώνεται ο κόσμος, γιατί τώρα το να βγαίνουμε και να φλιαρούμε και να λέμε μπούρδες, να το πω έτσι εισαγωγικά, κουράζουμε τον κόσμο και αλλάζει συγνότητα. Εσύ έχεις την τόλμη, μπράβο σου, έχεις το κόστος, πληρώνεις για να ενημερώνεις, το λέω για άλλη μια φορά, κάνεις έξοδα για να ακούγεται η μετάδοση του ΑΟΗ Θήβα. Και όχι μόνο αυτό, οι παρεμβάσεις που γίνονται εδώ χρεώνονται κινητά, τηλέφωνα, ειλικρινά σε συγχαίρω. Συμβάλλεις με τον τρόπο σου, με το μέσο που εκπροσωπείς, στην αναβάθμιση ενός τόπου, Γιώργο, που έχει χίλια μύρια προβλήματα. Άκουσα και το φίλο μας, τον εκπρόσωπο των αγροτών. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτά για τον ΑΟΗ Θήβα, Γιώργο. Εσύ έχεις να πεις κάτι άλλο, ξέρω ότι μιλάς με κόσμο και κοσμάκι. Δεν μπορώ να πω τίποτα, εγώ αυτό που είπα το είπα. Ο Λεβαδιακός υποβιβάστηκε, το ξέρεις. Ναι. Πάει για διάλυση. Χαρίζονται τα χρέη. Αν έχεις. Θα πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική, σου δίνω άλλη είδηση. Γιώργο. Ναι, χαρίζονται τα χρέη. Στη Β'. Άμα πάει στη ΓΑΜΑ, σβήνουν όλα. Α, είναι πιο καλό τότε ΓΑΜΑ. Το έκανε και η ΑΕΚ αυτό. Γιώργο, εδώ ζούμε στην Ελλάδα. Όπως λέει και ο Τράγκας για κάποιες χώρες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρέη προς Θεού, Δημήτρη. Ίσως τελικά είμαστε αφρικανική χώρα, ναι, εδώ που έχουμε βαφτιστεί Ευρωπαίοι. Ενώ στον τρόπο λειτουργίας και στον τρόπο που όποιος έχει το πάνω χέρι κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρήματα, μην κατηγορηθώ και ότι ξέρεις. Δεν λέμε, λέω ότι διαβάζω. Μαθαίνω από τον αντιπρόεδρο, ακούω τον κύριο Μίχα, διότι ο Κομπότης δήλωσε ότι δεν ξανασχολείται με το ποδόσφαιρο. Μα δεν μπορεί να ασχοληθεί τώρα μετά αυτές τις ιστορίες. Έχει τιμωρηθεί. Βέβαια. Μακάρι να μας έρθει στη Θήβα, Γιώργο μου. Μακάρι. Και θέλω να πω και το εξής, Δημήτρη, γιατί εμείς αναδεικνύουμε τα θέματα και ένα σοβαρό θέμα ήταν με τη διαγραφή των προστήμων τη ολινουργία Θηβών. 1.115.000. Είναι πολύ σοβαρό. Το περάσανε έτσι στον Τούκου, δεν απαντάπατε. Μα αυτό θέλω να σου πω, Δημήτρη μου, ότι μετά το θέμα που αναδείξαμε εμείς εδώ, δώσαμε τη δυνατότητα στο νομικό σύμβουλο με τα στοιχεία τα οποία του προσκομίσαμε. Μάλιστα. Και το χρέος αυτό θα ξαναβεβαιωθεί και θα διεκδικηθεί από εκεί που πηγαίνανε για διαγραφή, για χάρισμα. Γιατί, εντάξει, δεν λέμε ότι είμαστε νομικοί, διαβάζοντας όμως τα έγγραφα, διαπιστώσαμε πάρα πολλά κενά και η ουσία ήταν τύπης, δεν μπήκανε στην ουσία. Τώρα υπάρχει τρόπος να διεκδικηθούν τα χρήματα, όπως και μια άλλη επιχείρηση, που θα τα πούμε, η οποία χρησιμοποιούσε εργοταξιακό ρεύμα. Είπαν ότι είναι 200.000, δεν είναι 200, μετά από παρέμβαση δικιά μας, απευθύνονται στην εφορία και θα πάρουν όλα τα στοιχεία των πρώτων ισολογισμών και θα επιβληθούν όλα τα πρόστιμα. Θα γεμίσει χρήματα ο Δήμος. Οι δημοτικοί μας άρχοντες. Μιλάμε για 700.000 ευρώ. Γιώργο μου, καταλαβαίνεις τι βοήθεια μπορεί να δοθεί προς αθλητισμό, πολιτισμό, διότι εδώ μέχρι... 1.850. Λένε δεν υπάρχουν χρήματα. 1.850 οι δύο επιχειρήσεις. Μακάρι, μακάρι με το καλό. Ο ΑΟΗ Θήβα λοιπόν αύριο προσκαλεί τον φίλαθλο κόσμο. Ο πρόεδρος ο Θανάσης ο Βιλιώτης κάνει έκκληση. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Το 10 ευρώ πράγματι είναι τσουχτερό. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να με βρίσκεις αδιάβαστο. Είναι τσουχτερό, δέχομαι τώρα μηνύματα συνέχεια από φίλους στο Facebook. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά, Γιώργο, θα ευχαριστώ. Τα πούμε. Είμαστε όλοι με τον ΑΟ Θήβα, τον θέλουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μπράβο στο ράδιο Θήβα που πρωτοστατεί στον ακούγεται και στην Αμερική ο αγώνας του ΑΟ Θήβα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε καμία εκδήλωση το βράδυ.
Το βράδυ είσαι προσκεκλημένος η παλέμαχη του Ιωνικού Αστέρα στη Σμύρνη. Έχουμε επέτειο 30 ετών από την κατάκτηση του κυπέλου ποδοσφαίρου Βοιωτίας. Στο έχω πει και από την προηγούμενη εκπομπή. 9 η ώρα στο Μεζεδοπολείο η Σμύρνη, στον προσφυγικό συνοικισμό. Γιορτάζουμε 30 χρόνια διότι την άνοιξη του 1985 ήμουν και εγώ τότε εν ενεργεία ποδοσφαιριστής, όπως και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Χατζησταμάτης και πολλοί άλλοι φίλοι. Κατακτήσαμε το κύπελο Βοιωτίας. Θα κάνουμε απονομές, θα έχουμε και μια συγκινητική απονομή σε κάποιον συμπαίκτη μας που μας λείπει. Δεν, τι να πούμε, προσευχόμαστε γι' αυτόν, καταλαβαίνεις. Και βέβαια θα τιμηθεί και η Αερολέσκη. Σου δίνω μία είδηση από το ιστολόγιο μου βιωτικό περισκόπιο. Η Αερολέσκη για το τεράστιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό και γιατί όχι εθελοντικό έργο, Γιώργος μου. Να είσαι, διότι είσαι τέος πρόεδρος του Ιωνικού Αστέρα, θα είναι χαρά μας να είσαι. Θα είναι πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι κτλ. Θα είναι όλοι εκεί. Λοιπόν, ραντεβού όλοι το βράδυ και μετά στο γήπεδο για τη Θήβα. Στο γήπεδο για τη Θήβα. Και καλή όταν την πάρουμε πάλι πίσω. Λοιπόν, έτσι, γεγονός έτσι είναι, η ιστορική ομάδα αυτή δεν έτυχε στην πορεία να στηριχθεί και να βοηθηθεί τόσο πολύ, γιατί είναι, προέρχεται από τα παλιά. Βεβαίως. Και σηματοδοτεί τον πολιτισμό, σηματοδοτεί από την τεράστια ελληνική ιωνία της μικρασίας μας και όχι το συνωστισμό που μας έλεγε η κυρία Βρούτση. Χαίρομαι. Να πω, Γιώργο, ποιοι χορηγοί στηρίζουν το έντυπο μου είναι τα καταστήματα υποδημάτων Ιωάννου σε Θήβα και Λιβαδιά και το τουριστικό γραφείο Rocco's Tours. Θέλω να σε ευχαριστήσω που μου δίνεις την ευκαιρία και ενημερώνω και πιστεύω ότι συμβάλλω και εγώ στο να ενημερώνεται έγκυρα και έγκαιρα ο κόσμος που ακούει τα αθλητικά από το ράδιο Θήβα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Στα λόγια τα ίδια αντάμωσαν το διγενή. Και στρώθηκαν στο δείπνο κόβοντας τον καημό στα δυο. Κόβοντας τον καημό στα δυο. Στο γόνατο το κρυθαρένιο του σκαρβέλι. Ράδιο Θήβα 97,5. Ξυπνάμε πάντα ζωντανή. Δύο σπουδαίες φωνές μαζί. Και κάθε μέρα. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά μαζί. Ένα διπλό CD με ζωντανή.